Καλησπέρα και καλώς ήρθατε σε άλλο ένα βίντεο. Καλησπέρα σας, Κυριακή βράδυ, επιστρέφει το Survivor και επιστρέφει για άλλη μια φορά γεμάτο ανατροπές. Το παιχνίδι πλέον μπαίνει και επίσημα στην τελική ευθεία και γίνεται όλο ατομικό. Μπλε και κόκκινη ομάδα τέλος και πλέον ο κάθε παίκτης θα βασίζεται στις δικές του αγωνιστικές ικανότητες και στους αγώνες επάθλου. Έναν τέτοιον αγώνα θα παρακολουθήσουμε και στην επιστροφή του reality επιβίωσης αύριο. Αγώνας επάθλου με την ανάδειξη ενός και μόνο νικητή, ο οποίος φυσικά θα μπορεί έπειτα να επιλέξει το ποιος ή ποιοι θα τον συνοδεύσουν. Ποιος θα είναι ο νικητής του αγώνα επάθλου αύριο? Φίλε μου καλέ, καλέ μου φίλε τόλη. Γεια σας παιδιά, γεια σας! Έφτασε η αγαπημένη μου στιγμή στο παιχνίδι, η στιγμή που το παιχνίδι γίνεται καθαρά ατομικό και πλέον θα έχουμε ατομικές μάχες σε όλα τα έπαθλα. Πρεμιέρα λοιπόν για τον ατομικό αγώνα επάθλου και ποιος θα καταφέρει να πάρει τη νίκη. Ο παίκτης που κερδίζει τον πρώτο αγώνα επάθλου της εβδομάδας είναι... ο Άρης Σοηλέδης. Για άλλη μια φορά θα δούμε το νούμερο 1 στα στατιστικά παίκτη να αποδεικνύει ότι δεν βρίσκεται τυχαία εκεί από την πρώτη μέρα που μπήκε στο παιχνίδι και να κατακτάει τη νίκη. Άρης Σοηλέδης, ο νικητής του αγώνα επάθλου, τον συμπαθεί ή όχι κάποιος, σίγουρα είναι ο καλύτερος αγωνιστικά παίκτης του παιχνιδιού. Αυτά προς το παρόν, για οτιδήποτε νεότερο θα τα ξαναπούμε σε επόμενο βίντεο. Ως τότε, καλή συνέχεια.